Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Μπασκετάκη. Σήμερα έχουμε αγώνα για τα play-off της Evolution League στο γήπεδο του ΒΑΟ. Η αναμέτρηση είναι τον Anatolian Jazz με αντίπαλο της Never Again. Όλα έτοιμα για το Jumble. Νίκος Σαπουρίδης μαζί σας για το υπόλοιπο του αγώνα, για ολόκληρο τον αγώνα μάλλον. Και το Jumble πάει για τους Anatolians, οι οποίοι θέλουν να ξεκινήσουν γρήγορα, να εκδηλώσουν πρώτη επίθεση. Καμάρας τώρα. Καθώς η πρώτη επίθεση των Anatolians δεν απέδωσε καρπούς. Καμάρας θέλει να κουστάρει τη συμπαίκτης του. Το νούμερο 47 ο Λουκοβίτης δεν καταφέρνει. Τώρα ο Παντελίδας και το πρώτο καλάθι από τον Παρισάκη, από τον Νίκο Παρισάκη. 2-0 το σκορ. Στην οργάνωση της επίθεσης ο Σαμαράς. Μιλιόρδος μέχρι μέσα, άστοχο από τον Μιλιόρδο. Πάλεψε για το επιθετικό, rebound το παίκτης των Never Again. Και τώρα ένα σούτ από μέση απόσταση, άστοχο. Μαζεύει ο Σαμαράς, ο οποίος τρέχει κιόλας, ωστόσο θα προτιμήσει να πάει σε σετ επίθεση η ομάδα του. Καμάρας τώρα πάλι. Το πικ, Καμάρας για 3, εύστοχο. Από τον Γιώργο Καμάρα. Πολύ από τους πιο έμπειρους. Και έχουμε καλάθι και φάουλ από τον κερδισμένο από τον Γιώργο Παντελίδα. Όπως έλεγα ο Γεώργιος Καμάρας, συγγνώμη. Από τους πιο έμπειρους παίχτες της κατηγορίας της Evolution League και γενικότερα του μπασκετάκι. Η βολή εύστοχη από τον Παντελίδα. Σήμερα στο μάτς παίζουν δύο ομάδες οι οποίες έχουν πολύ έμπειρο roster. Θα δούμε μπάσκετ το οποίο παίζεται με τα βασικά χαρακτηριστικά του, με τα fundamentals. Ενδεχομένως σε έναν πιο αργό ρυθμό, ωστόσο είναι ορισμένες φορές αρκετά καλύτερο κιόλας από το run and gun που βλέπουμε σήμερα. Εύστοχο το shoot τώρα από τον Χατζηλάμπρου για 2 πόντους. Από μέση απόσταση. Γιώργος Καμάρας. Το σουτ, άστοχο, μπάλα στο σίδερο. Επιθετικό rebound ωστόσο. Σαμαράς θα κάνει το drive. Ένα ακόμα drive, Σαμαράς από μέση απόσταση, από την κορυφή της ρακέτας. Άστοχο. Μαζεύουν το σκουπίδι του Σαμαρά οι παίκτες των Anatolians. Anatolians οι οποίοι σε αυτά τα πρώτα 3 λεπτά έχουν μπει πιο δυνατά. Παίρνουν πιο στοχευμένες επιθέσεις. Και βήματα αυτή τη φορά. Από τον Πατελίδα. Έχουμε το πρώτο μας time out στον αγώνα. 6.51 απομένουν, 7-3 το σκορ υπέρ των Anatolians. Και επιστρέφουμε σε λίγο μαζί σας με περισσότερο μπασκετάκι. Thank you.
επιστροφή λοιπόν, είχαμε ένα μικρό τεχνικό θέμα. Έχεις κάμερα. Έχουμε ένα καλάθι από τον Παντή, το σκορ είναι στο 23-11. Στους 12 πόντους διαφορά, είναι και 52 απομένει. Ανανεωμένοι οι Νεβερεγγέν έκαναν κάποιες αλλαγές, προσδοκώντας να αλλάξουν πράγματα στο γήπεδο, στον αγωνιστικό χώρο. Και τώρα ένα φάουλ που κερδίζει ο νούμερο 45. Ο Γουναρίδης, με συγχωρείτε. Γουναρίδης, η μπάλα και το σουτ στο σίδερο από τον Καντιλτζόγλου. Λάμπρου, ο Τιτήρια στο πάνω και το σούτ από τον Αλεξιάδη άστοχο, ο Χόρνη, το παρατσόκλι του, για πολλούς και διάφορους λόγους από ό,τι μπορώ να φανταστώ. Το σούτ για τρεις τώρα στο σίδερο από τον Λουκοβίτη. Δεν τους βγαίνουν σήμερα τα τρίποτα των Νεβερεγγέν. Μπαντής. Χατζηλάμπρου τώρα, ο Τιτήριος πάνω του. Το σκρίν από τον Μπαντή στη λήξη. Airball από τον Χατζηλάμπρου. Ήρλας. Και φάουλ που κερδίζει ο Γουναρίδης. Φάουλ το οποίο του δίνει δικαίωμα για δύο βολές, τις οποίες θα μάθουμε άμα θα εξαργυρώσει. Έχει η πρώτη, nothing but net, όπως λένε και στην Αμερική. Θα έχει την ίδια τύχη δεύτερη, ωστόσο. Είναι ακριβώς αντίθετη. Συμβαίνουν και αυτά. Έχουμε ξεχάσει η Never Again τελείως τον Χατζημαλουήλ, τελείως την παρουσία του και τώρα έχουμε ένα φάουλ στο Χατζηλάμπρου πάνω στον Τηλεμάνη. Με ένα δευτερόλεπτο να απομένει, πολύ έτσι είναι ο φάουλ από τον Χατζηλάμπρου. Ένα δευτερόλεπτο για την λήξη της πρώτης περίοδου. Πρέπει να δούμε τώρα τι θα κάνουν Never Again για να το εκμεταλλευτούν. Φαντάζομαι θα πάνε για κάποιο σουτ. Τιτήρλας πήγε για το highlight της χρονιάς ο Θοδωρής Τιτήρλας. Δεν του βγήκε, ωστόσο είναι ένα πολύ δύσκολο σουτ. Με στυλ κουτάλας πίσω από την πλάτη. Αυτά λοιπόν για την πρώτη περίοδο.
Το σκορ είναι 25-12 υπέρ των Anatolians, οι οποίοι φαίνεται πως έχουν μπει αρκετά πιο δυναμικά στον αγώνα. Ωστόσο, δεν έχει τελειώσει τίποτα σε καμία περίπτωση. Η Never Again είναι πολύ ποιοτική ομάδα, το έχουν ξανακάνει. Να ανακάμψουν από μια μεγάλη διαφορά. Και οι δύο ομάδες πιστεύω είναι εξίσου καλές. Στα μεταξύ τους μάτς νομίζω έχουν μια νίκη κάθε ομάδα. Άμα δεν κάνω κάποιο τραγικό λάθος με την προϊστορία. Και είναι play-off, είναι μπασκετάκι, τα έχουμε δει όλα. Κάπου εδώ να πω ότι καμία διαφορά δεν έχει υπόσταση και κανένα παιχνίδι δεν έχει τελειώσει πριν το 40 λεπτό. Ο Άρης εχθές είχε προβάδισμα 26 πόντων στην Α1 και έφτασε ο Προμηθέας το παιχνίδι στην παράταση. Play-off ήταν και εκεί, play-off είναι και εδώ. Ίδιες πιθανότητες δίνω. Ωστόσο δεν είναι αμελητέα δύναμη σε καμία περίπτωση, καμία από τις δύο ομάδες. Πρέπει να δούμε τι μας επιφυλάσσει η δεύτερη περίοδος. Αυτά από εμένα, επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε λοιπόν για τη δεύτερη περίοδο του αγώνα μεταξύ των Anatolian Jazz και των Never Again. Εδώ στο κλειστό του ΒΑΟ. ΒΑΟ, ο οποίος βρίσκεται στα 98 χρόνια ύπαρξης. Μια από τις ιστορικότερες ομάδες της Θεσσαλονίκης, που έχει πολύ μεγάλη μπασκετική ιστορία και γενικότερα αθλητική. Τώρα ένα σουτ. Φάουλ και δικαίωμα, δύο βολές που κερδίζει ο Καμάρας. Πρώτη βολή. Nothing but net από τον Γιώργο Καμάρα. Και η δεύτερη μέσα. Τώρα η πίεση από τον Τίρλα, ωστόσο πάνε σχετικά εύκολα οι παίκτες των Anatolian. Παντή στο drive. Το shoot από μέση απόσταση, άστοχο. Η μπάλα έχει φύγει από τα χέρια του Τίρλα. Και η κατοχή είναι για τους Anatolian με 14 δευτερόλεπτα να απομένουν από ό,τι βλέπω. Μπέρδεμα στην επαναφορά, καθώς δεν πέρασε η μπάλα τέσσερα για τη διαιτητή. Πήγε να κάνει το out μόνο του Βαφιάδης. Μπαντής. Το drive. Το shoot τώρα. Άστοχο και αυτή τη φορά από τον Αλεξιάδη. Δεν του βγήκε καλά αυτή η φάση και στην ίδια επίθεση δύο άστοχα. Παντής τώρα. Πάρει το drive, θα κερδίσει το foul. Από τον Γουναρίδη, άμα δεν κάνω κάποιο λάθος. Ναι, το 45 είναι ο Σουηδίτης Γουναρίδης. Μπαντής τώρα. Χατζόπουλος θα κάνει, το σκρίνει ο Χατζόπουλος στον Αλεξιάδη. Το σουτ για 3 πόντους, κερδισμένο φάουλ από τον Βαφιάδη. Με το νούμερο 23, δικαίωμα για 3 βολές. Ήταν καλό το σουτ, είχε προοπτικές να μπει. Δεν ήταν ότι ήταν ένα απλό σουτ το οποίο πήγαινε άστοχο. Ωστόσο
Μπάλα στο σίδερο. Δεύτερη, η πρώτη βολή μάλλον. Τώρα θα πάμε στη δεύτερη. 2 εκ των τριών. Μία στις δύο. Για το Βαφιάδη, για να δούμε και η τρίτη. Τρίτη έξω, μαζεύει ο Καμάρας. Τίρλας κόβεται από τον Αλεξιάδη, αν είδα καλά. Δεν νομίζω να του έφυγε από τα χέρια του Τίρλα. Το drive από τον Μπαντή. Κόβεται και ο Μπαντής. Αλεξιάδης, Βαφιάδης, συγγνώμη. Turnover από τους Anatolians, 26-14 το σκορ με 8-25 να απομένουν για το δεύτερο περίοδο. Καμάρα στα πάρει τους πριν από τον Γουναρίδη. Το shoot, μέση απόσταση, ταμπλό και μέσα από τον Κουλεμάνη. Βαφιάδης στο παντί. Το πικ, Μπαντής κοιτάει τις επιλογές του, Αλεξιάδης. Η Λεφατή Μανουήλα διεκδικεί στο rebound, δεν τα κατάφερε. Κατοχή τώρα για τους Never Again. Τίρλα στο drive. Καμάρα, βλέπει. Πολύ ωραία το κενό και ο Καμάρας και ο Καντιλτζόγλου. Ωστόσο δεν μπόρεσε ο Καντιλτζόγλου να συνεννοηθεί με τον Τίρλα. Να συνεννοήσει από τον Never Again εκεί. Πολύ ωραία άμυνα από τον Γουναρίδη. Βαφιάδη στην προσποίηση, το σουτ για τρεις πόντους, εύστοχο. Από τον Γιάννη Βαφιάδη. Κουλεμάνης. Στείνει τους συμπαίκτες του. Η Τίρλας κάνει την τρίπλα, κάνει το σουτ. Μέσα, φοβερό τρίποντο από την τρίπλα. Βγήκε όπως ακριβώς την περίμενα την επίθεση Never Again. Μπαντής. Αλεξιάδης. Εύστοχο από μέσα στην απόσταση. Έριξε και μια σαν πανηγυρισμό έκανε εκεί πέρα ο Αλεξιάδης. Σαν να έβγαλε αντίδραση. Να τα βάλε με τον εαυτό του. Τώρα κλέψιμο. Κλέψιμο στο κλέψιμο και φάουλ που κερδίζει ο Κουλεμάνης. Time out λοιπόν. Το σκορ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο 31-19. Πάντα υπέρ των Anatolians. Δεν έχει αλλάξει κάτι στον αγώνα μέχρι στιγμής, όπως δείχνουν τα πράγματα. Ωστόσο δεν μπορούμε να ξεγράψουμε τους Never Again. Συνεχίζω να λέω και να επιμένω. Είναι μια δουλεμένη ομάδα με εμπειρία στο μπασκετάκι. Έχουν παίξει σε πολλές κατηγορίες. Έχουν παίξει στη Winter, έχουν παίξει τώρα στην Evolution που είναι και στα Playoff. Και μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο. Το κλειστό του βάω λοιπόν. Βλέπουμε και τους παίκτες των Never Again στο λεγόμενο Team Huddle, όπως συνηθίζουν να λένε στο NBA στα play-off όταν μαζεύονται, όχι στα play-off, στους αγώνες γενικότερα όταν μαζεύονται οι παίκτες στον πάγκο. Και εδώ πέρα ένα πλάνο από τον αντίστοιχο πάγκο των Anatolians.
2 βολές λοιπόν για τον Κουλεμάνη. Παίρνει τις ανάσες, κάνει τις τρίπλες, γυρνάει την μπάλα ο Κουλεμάνης. Κοιτάει, στοχεύει, στο σίδερο η μπάλα. Μία η βολή. Παίρνει τις ανάσες, τις τρίπλες, κοιτάει, στοχεύει, σουτάρει. Πάλι στο σίδερο. Τον φάγαμε τον άνθρωπο. Λάμπρου, Μπατή, την μπάλα μέσα και φάουλ και κερδίζει ο Παντελίδας. Υπήρξε μια μικρή ένταση, άμα κατάλαβα καλά, μεταξύ Παντελίδα και Κουλεμάνη. Και τώρα υπάρχει μια μικρή διαφωνία με τον διευθυντή. Την έχουμε εδώ. Αλλαγές λοιπόν, έξω ο Κουλεμάνης, μέσα ο... με το νούμερο 3, ο Παπαϊωάννου. Το σκέφτεται. Διαφωνία των παιχτών με διευθυνσία. Δύο φάουλ σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα ο Γουναρίδης. Οριακά στην ίδια φάση, δύο φάουλ. Τα οποία δεν μπορεί να τα αποκαλέσει και κάποιος απαραίτητος χρειαζόμενα. Πατελίδας, Βαφιάδης, για τρεις, μαζεύει το ίδιο το rebound, σηκώνεται, Λάς, Πατελίδας. Καμάρας τώρα. Καμάρας. Παπαϊωάννου, Σαμαράς. Και άστοχο λοιπόν. Καντιλτζόγλου, Σαμαράς, θα κάνει το drive, θα σηκωθεί και ο Flash μετά από ένα πάρα πολύ ωραίο coast to coast πήρε την μπάλα, έτρεξε, έβαλε το καλάθι χωρίς κάποιο απαραίτητο πρόβλημα. Ποιοτικός, ταχύς, γι' αυτό άλλωστε και τον φωνάζει ο Flash. Ένα fade away στο σίδερο από την Καμάρα. Και τι πήγε να γίνει εκεί, αν περνούσε αυτή η πάσα θα ήταν σίγουρα highlight του αγώνα, ενδεχομένως highlight της Evolution. Bank shot βάζει ο Καμάρας, επειδή ζητάει το foul και το μόνο που καταφέρει να πάρει είναι η τεχνική ποινή. Τεχνική ποινή η οποία σημαίνει μία βολή για τους Ανατόλιανς. Χατζηλάμπρου τώρα στην γραμμή των ελευθέρων βολών. Εύστοχη βολή. Τώρα πάμε πάλι
στην άλλη άκρη του γηπέδου. Το pressing από τον Καμάρο του Χατζηλάμπρου. Χατζηλάμπρου για τρεις. Μέσα από τον Χατζηλάμπρου. Πολύ ωραίο τρίποντο. Το έχει κάνει και άλλες φορές σήμερα ο Χατζηλάμπρου. Βρωμόκερο, όπως θα λέγαμε αν παίζαμε στα νυχτά. Πάτε το τρίποντο. Να δούμε το Ιωάννη. Πρέπει να ήταν. Δεν πρέπει να ήταν τρίποντο. Μπάλα έξω. Το Μιλιόρδο. Μιλιόρδος για τρεις. Μπάλα στο σίδερο. Μαζεύει ο Μπαντής. Πολύ ωραίος Χατζηλάμπρου. Αντέχει το pressing από τον Καμάρα. Πατελίδας. Και βγαίνει η μπάλα από τα χέρια του Λουκοβίτη. Χατζηλάμπρου. Κερδίζει το φάουλο από τον Καμάρα. Και είναι βολές, δεδομένου ότι έχουν συμπληρωμένα ομαδικά οι Νεβεργέν. Είναι σωστή η παρατήρηση του Μπαντή. Πρώτη βολή για το Χατζηλάμπρου. Εύστοχη. Παίρνει τις ανάσες. Δύο στους δύο. Βλέπουμε ένα αρκετά σκληρό παιχνίδι εδώ μεταξύ. Πολλά φάουλ, πολλές μάχες μες στη ρακέτα, πολλές μάχες έξω από τη ρακέτα. Και φάουλ χαμηλά που κερδίζει ο Καμάρας. Όπως είπα, σκληρό παιχνίδι, πολλά φάουλ. Αυτό ευθύνεται και στα γερά κορμιά, στα στιβαρά κορμιά που έχουν και οι δύο ομάδες. Καμάρας, Καμάρας για τρεις. Μπάλα στο σίδερο μαζί με Βαφιάδης. 39-21. Μένει να δούμε άμα θα επεκταθεί αυτό. Παίρνει τις ανάσεις του Χατζηλάμπρου, το σκέφτεται, εκτελεί. Αυτή τη φορά δεν του έκατσε. Φαίνεται από την πολλή σκέψη το έχασε. Κλέβει ο Φλάς τώρα και θέλει να τρέξει στον Μπαντή. Μπαντής, Πατελίδας. Άστοχο, μαζεύει το rebound. Όχι, δεν μαζεύει το rebound, κάνει επιθετικό φάουλο ο Πατελίδας. Αλλαγές. Και για τις δύο ομάδες, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, και για τις δύο ομάδες. Α, όχι, ο Παρισάκης απλά πήγε στη γραμματεία. Α, όχι, εν τέλει μπαίνει μέσα. Πρώτη βολή λοιπόν για τον Λουκοβίτη. Εύστοχη. Δεύτερη. Σίδερο. Ωστόσο
παραλίγο να πάρει την επιθετική. Γιώργος. Και τώρα τρίποντο στο transition, άστοχο. Και σηκώνεται ο Πατελίδης, βήματα από τον Πατελίδη. Τον Πατελίδα, συγγνώμη. Ίδιος ζήτησε το φάουλ. Σαμαρά. Γιώργος. Και φάουλ που γίνεται από τον Παρισάκη στον Λουκοβίτη. Γιάννης Λουκοβίτης, ο οποίος θα πάει για δεύτερη συνεχόμενη φορά στη γραμμή των βολών, στη λεγόμενη γραμμή της φιλανθρωπίας. Να δούμε άμα θα είναι τόσο φιλάνθρωπη η γραμμή σήμερα μαζί του. Δεν του κάνει τη χάρη, μπάλα στο σίδερο. Στεφάνη δεν μπόρεσε να μπει μέσα. Επανάληψη της βολής. Μπήκαν πολύ γρήγορα μέσα οι παίκτες. Ανατόλια. Λάμπρου. Το σουτ, μέση απόσταση, άστοχο. Rebound από τον Λουκοβίτη. Καμάρας. Πλάγια η μπάλα. Φλάς, πολύ ωραία εναλλαγή χεριού. Την είχε στο αριστερό, την πήγε στο δεξί. Με το εσωτερικό χέρι τελείωσε. Φλάς, ο οποίος διανύει ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Το σουτ για τρεις, άστοχο. Τώρα θέλουν πάλι να τρέξουν με το Φλάς οι Ανατόλιανς, ο οποίος είναι έσπασε στο Πατελίδα, ο οποίος δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει. Πολύ ωραία συνεργασία, άστοχη, το επιθετικό rebound από το ίδιο άστοχο καλάθι του Σαλίδα. Που δείχνει την επιμονή του. Τρίποντο μέσα! Χατζηλάμπρου, τρομερό σουτ. Από μακριά με άμυνα. Ήταν κρεμασμένος ο Γιώργος, άμα δεν κάνω λάθος, πάνω του. Σουτ εύκολο. Και έχουμε time out. Με 16 δευτερόλεπτα παρακαλώ να απομένουν για τη λήξη του πρώτου μισού του αγώνα. 44-27 υπέρ των Ανατόλιανς. Βλέπουμε και τους διαιτητές να κάνουν την σύσκεψη εν ώψη του υπόλοιπου αγώνα, να συζητάνε μάλλον τα πεπραγμένα μέχρι στιγμής. Γυρίσαμε λοιπόν. Για τα τελευταία 16. Φαντάζομαι η προσέγγιση των Ανατόλιανς θα είναι να κάνουν μία μεγάλη, να μην δώσουν κανένα περιθώριο απολύτως.
Λάμπρου. Βλέπει τον Μπαντή, Μπαντή στο drive, Πατελίδας, επιθετικό, στη λήξη, airball. Αυτά λοιπόν για τις δύο ομάδες σε αυτό το πρώτο ημίχρονο των play-off της Evolution League. 44-27 το σκορ, πηγαίνοντας στο δεύτερο μισό του αγώνα. Επιστρέφουμε σε λίγο από το κλειστό του ΒΑΟΥ με περισσότερο μπασκετάκι. Τρίτη περίοδος λοιπόν, δεύτερο ημίχρονο εδώ στο κλειστό γήπεδο του ΒΑΟΥ. Ένα μάτς μεταξύ δύο αρκετά ανταγωνιστικών ομάδων, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν είναι ακριβώς αυτή η εικόνα. Οι Ανατολιανς έχουν ένα σαφέστατο προβάδισμα ύψους 17 πόντων κόντρα στους Never Again. 44-27 το σκορ. Τόσο αγώνας είναι σε εισαγωγικά ένα ξεκαθάρισμα των δύο ομάδων, δεδομένου ότι στα μεταξύ τους μάτς έχουν μεικτά αποτελέσματα. Για να δούμε αν μπορούν να καθαρίσουν το μάτς στο δεύτερο ημίχρονο οι Ανατολιανς ή αν θα μπορέσουν οι Never Again να κάνουν ένα ενδεχόμενο σαμποτάζ. Ωραίο βράδυ σήμερα για μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη. Μπασκετομάνα πόλη, πόλη μετάστρα. Η νύφη, όπως λένε πολλοί. Βλέπουμε εδώ πέρα μια συνομιλία του Πατελίδα με το ρεφ. Περιμένουμε να μπουν και οι παίκτες των Never Again στον αγωνιστικό χώρο και είμαστε έτοιμοι για το δεύτερο ημίχρονο. Ένα παιχνίδι που μέχρι στιγμής είχε πάθος. Μπαντής. Σηκώνεται πάρα πολύ όμορφα ο Μπαντής. Ξεπερνάει το face control του Λεμάνη και καταφέρνει να φτάσει μέχρι μέσα. Ένα άστοχο τρίποντο του Καμάρα μαζί με τον Μπαντή. Πατελίδα. Επιθετικό φάουλ από τον Πατελίδα. Τοποθετήθηκε πολύ έξυπνα ο αντίπαλός του και το κέρδισε. Τώρα ένα drive, βλέπει την μπάλα ο Φλάς και δίνει πάρα πολύ όμορφα τον Πατελίδα για να ολοκληρώσει ένα τρομερό εθνικιασμό με τον Λουκοβίτη να πετυχαίνει μια άμεση απάντηση, ένα άμεσο καλάθι σε ένα μικρής διάρκειας σε επιθετικό ρεσιτάλ και των δύο ομάδων. Πατελίδας ξανασηκώνεται, δύο άστοχα. Φώναξε βέβαια, επομένως να του έγινε κάποιο φάουλ, ωστόσο οι διαιτητές φαντάζομαι είδαν καλύτερα. Και φάουλ του Φλάς τώρα στον Λουκοβίτη. Φάουλ που του δίνει την κατοχή ουσιαστικά, γιατί είμαστε πολύ νωρίς ακόμα να έχει μπει κάποια ομάδα στον πόνους. Γουναρίδης κρατάει ένα drive από τον Σαμαρά. Σαμαρούνας μέχρι μέσα.
ελύσετε και εξελίσσετε, θα έλεγε κάποιος. Ένα εξαιρετικό drive. Καρισάκης, Μπαντής τώρα. Αλλάζει την πλευρά. Χατζηλάμπρου. Στη λήξη ο Χατζηλάμπρου. Πέρα πολύ μπάλα. Να πω την αλήθεια, περίμενα κάτι καλύτερο από τον Μανώλη Χατζηλάμπρου. Έχει βάλει πολύ ωραία σουτ σήμερα. Ειδικά από την γραμμή πίσω, μάλλον από την γραμμή των πόντων. Παραμένει στους 17 η διαφορά. Μέχρι στιγμής ό,τι έχουν βάλει οι Ανατολίανοι έχουν απαντήσει never again. Βήματα από τον Καμάρα. Δεν καταφέρνει να βάλει την ομάδα του μπροστά. Να στο επιμέρους, τέλος πάντων. Στο επιμέρους σκόρ της περίοδου. Ένα τρίποντο τώρα από τον Χατζηλάμπρου, μέσα από τον Χατζηλάμπρου. Το πανηγυρίζει κιόλας. Δεινό σουτέρ. Και η διαφορά πάει στους 20-51-31. Με 6-50 να απομένουν. Σαμαράς, ένα ακόμα drive, Καμάρας. Και αυτός drive, πίσω στη Σαμαρά, προσπίση, drive. Και κλέψιμο. Ωστόσο μπερδεύεται η βάλα στα πόδια του Flash. Παντής τώρα. Χατζηλάμπρου, το σκέφτεται, βλέπει το τρέιλερ. Και για λίγο δεν έκανε τη χάρη η μπάλα του Μπαντή. Θα ήταν ένα τρομερό goal foul. Από την αρχή της φάσης μέχρι το τέλος, από το κλέψιμο μέχρι το foul. Μέσα η δεύτερη. Σαμαράς. Τώρα το σούτ για τρεις από τον Λουκοβίτη, άστοχο, μαζεύει Μπαντής. Παρισάκη στο φλάς, πάρα πολύ όμορφα. Σαμαράς, Κουλαμάνης. Θα κάνει το τρίπλες. Θα χάσει όμως το baseline jumper. Και πολύ ωραία πάσα, η οποία δεν βγαίνει σε συνεργασία, δεν βγαίνει σε καλάθι. Πάσα του Χατζηλάμπρου στο Flash. Flash ο οποίος μαχητικότατος μαζεύει το rebound και βάζει ένα ακόμα καλάθι. Πλαγιές τώρα για τον Ευεργέν. Η διαφορά να έχει φτάσει πλέον στους 25, 56-31 με 5-26 απομένουν. Σαμαρά. Turnover λοιπόν για τους Ευεργέν, καταρχήν για τους Ανατολίανους. Και αλλαγή για τους Ανατολίανους. Αν δεν κάνω λάθος. Όχι, για τους Νεβεργέν είναι η αλλαγή. Ήταν ο Βαφιάδης έτοιμος να μπει στο σοπ. Μαζεύτηκε στον πάγκο. Repeat λοιπόν. Και πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία κυκλοφορία των παιχτών των Ανατολίανων.
νομίζω συμμετείχαν όλοι στη φάση, είτε στο πικ, είτε στο ρολ, είτε στις πάσες. Ένα τρομερό καλάθι. Χατζηλάμπρου, ένα ακόμα. Δεν καταφέρνει να στοχίσει. Πήγαν να το τρέξουν, Νεβεργέν, δεν τους βγήκε. Δεν διανύουν και τον καλύτερο αγώνα τους, τους έχουμε δει σε πολύ καλύτερα φαγκάρια. Ωστόσο, εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι εντελώς αδιάφοροι. Σηκώθηκε πάρα πολύ έξυπνα ο Παρισάκης. Για σεμινάριο η κίνησή του. Όπως είπα, σήμερα θα δούμε πολλά fundamentals. Ωραίες πάσεις, ωραίες κυκλοφορίες, ωραίες κινήσεις. Όχι τίποτα φαντεζί, run and gun σε καμία περίπτωση. Ωστόσο, πολύ όμορφο μπάσκετ με την αγνή ομορφιά του μπάσκετ. Και τώρα αντιαθλητικό που κάνει ο Χατζηλάμπρου. Και τάφ στον φλάσ. Ο οποίος μοιάζει έξαλλος. Δισκαλυφιέ κιόλας έχουμε. Έχουμε μία ένταση. Τα καταγράφω όλα εγώ. Έξαλλος κάτι λάθος. Ωστόσο η ζωή συνεχίζεται, το παιχνίδι συνεχίζεται. Έξαλλοι όλοι οι παίκτες των Ανατόλιαν. Χατζηλάμπρου, ο οποίος με το που έκανε το αντιαθλητικό, πήγε να δώσει και χέρι στον διευθυντή, δεν διαμαρτυρήθηκε ιδιαιτέρως. Ωστόσο, έδειξε ένα έξαλλο πρόσωπο μετά την τεχνική ποινή που δόθηκε στο συμπαίκτη του. Στον πάγκο δεν είμαι σίγουρος που δόθηκε, από την αλήθεια. Τώρα έχουμε μία σύσκεψη των διαιτητών μαζί με τη γραμματεία. Μέλη να είναι να αποφασιστεί τι θα γίνει. Αν και νομίζω είναι τρεις βολές, μία της τεχνικής ποινής και δύο του αντιαθλητικού. Για τους Never Again. Και κατοχή. Πρώτη μέσα από τον Γιώργο. Δύο τεχνικές έδωσε, άρα είναι τέσσερις πολλές. Τέσσερις βολές λοιπόν και κατοχή μέσα σε μία φάση υπέρ των Never Again. Άστοχη τώρα η πρώτη του αντίστοιχη. Δεύτερη μέσα. Και κατοχή για τους ίδιους.
Κέφι το Μιλιόρδο. Πολύ όμορφο από το Μιλιόρδο. Γουναρίδη. Εκεί κάτω στο Σαμαρά. Έχει λήξει επίση. Δεν μέτρησε τελικά. Πολύ καλή φάση από τους Never Again. Μπαντί. Πρέπει να δούμε τώρα πώς θα αντιδράσουν χωρίς τον Χατζη Λάμπρου οι Ανατόλιαν. Πώς θα συνεχιστεί ο αγώνας. Φάουλ του Καντιλτζόγλου πάνω στον Μπαντί. Μπαντής που να ρίξει πάνω του. Παρισάκη. Καλή σκέψη για την πάση του Χατζόπουλου, ωστόσο δεν τα κατάφερε. Και τώρα τρέχουνε με τον Χατζόπουλο οι Ανατόλιαν, συγκυρνάει, fade away, foul, δύο βολές. Από το Μιλιόρδο, το foul. Μέσα ο Τίρλας. Μιλιόρδος, Ολομόναχος, για τρεις. Έπεσε το όμικρον. Και το φόρεσε καπέλο το... Ομικρόν. Άμα δεν κάνω λάθος, ποιος είναι. Ο Βαφιάδης πρέπει να είναι που το έχει φορέσει καπέλο. Βγάζει και τη φωτογραφία του. Κουναρίδης. Τίρλας. Τίρλας για τρεις. Airball, ωστόσο. Η μπάλα βρίσκεται στα χέρια του Καντιλτζόγλου. Μπαντή σηκώνεται πολύ έξυπνα. Κακό το τελείωμα ωστόσο. Μια δευτερόλεπτα για τους Ανατόλια. Και τρομερή σκέψη να τους παίξει στον Ανατόλια. Ωστόσο ο Μιλιόρδος είναι εκεί πέρα για να πήγε τη δική του άποψη. Καντιλτζόγλου με μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Άστοχος ο Λεμάνι. Πάμε με την μπάλα, σπρώχνονται οι παίκτες των δύο ομάδων. Έσπρωξε ο Καντιλτζόγλου τον Πατελίδα. Thank you.
Ένα σουτ τώρα από τον Παρισάκη. Μαζεύει την τύπλα. Κουλεμάνι. Τίρλας για τρεις, μπάλα στο σίδερο. Χατζόπουλος μαζί. Τώρα η μπάλα στο γιατρό. Μπαντής. Δεν μπόρεσε να συνεργαστεί ο Μπαντής με τον με τον Παρισάκη, συγγνώμη. Γιώργος. Μαρίδης. Γιώργος. Λήξη λοιπόν της τρίτης περίοδου. 60-36 στους 24 η Ανατόλια. Εδώ στο γήπεδο του ΒΑΟ τα πράγματα είναι δύσκολα για τους Νεβεργέν, πρέπει να κάνουν κάτι άμεσα άμα θέλουν να συνεχίσουν την πορεία της στην Evolution. Ωστόσο μένει να δούμε τι μας επιφυλάσσει αυτό το μάτς στα επόμενα 10 λεπτά. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερο μπασκετάκι. Επιστροφή λοιπόν στο γήπεδο του ΒΑΟ με περισσότερο μπασκετάκι. Τίρλα στον Κουλεμάνι. Κουλεμάνι. Στην παίκτη του δεν μπόρεσε να περάσει πάλι τόσο παντή. Έπαιζαν με 4 οι είναι ένα μπέρδεμα στους παίχτες των Νεβεργέν. Μπάλα παραμένει για τους Ανατόλια, ωστόσο. Τρεις φορά, άσπρο. Το drive, λιμάνιες. Μπάλα έξω, θα φύγει στην άρα. Όλα, δεν μπορώ να μιλήσω πέρα. Τον Αλεξιάδη. Δεν κάνω λάθος. Σαμαράς. Drive, σηκώνεται πάρα πολύ ωραία. Θα ήταν highlight άμα έμπαινε. Δεν κάνει τη χάρη ούτε και στον Καλίδα η μπάλα. Κουλεμάνης κερδίζει το φάουλ, δικαίωμα για δύο βολές λοιπόν.
Δεύτερη από τον Κουλεμάνη εύστοχη. Πάντως στην επαναφορά. Οργανώνει την ομάδα του τώρα. Έτσι! Έτσι ο Αλεξιάδης. Βούτυρος του ψωμί του Αλεξιάδη του mid-range. Παντής τώρα. Και βλέπει το flash. Flash. Πάρα πολύ ωραίο. Πύρλας για 3 σέρβολ. Πύρλας κερδίζει το φάουλ, δικαίωμα για 2 βολές. Φάουλ που κάνει ο Πύρλας. 67-38 το σκορ του αγώνα. Δεύτερη βολή του Flash. Μάζει στο Λουκοβίτη. Κουλεμάνης. Πύρλας, κάνει το drive, μέση απόσταση σου, μέσα! Το φοβερή του Πύρλα. Εύκολος, έχει καλό σου ο Τίτλας. Το έχει δείξει αυτό σε όλη την παρουσία στο μπασκετάκι. Ο γιατρός για ένα σουτ έρμπολ. Την τρίπλα, θα κάνει την τρίπλα. Περνάει τον Χατζή Μανουήλ. Και αφήνει πολύ δίκα την μπάλα στο καλάθι. Πάρα πολύ ωραίο. Spin move από τον Παντελίδα. Θα ήταν φοβερή φάση. Ένα τρίποδο τώρα από την Τίρλα. Άστοχος, επιθετικό rebound. Και μέσα από τον Ψαλίδα. 67-44. Άρχισαν να παίρνουν μπρος στις επιθέσεις τους οι Never Again. Αφού δείχνει να είναι σχετικά αργά για να αλλάξει κάτι το αποτέλεσμα του αγώνα. Ποτέ δεν ξέρεις όμως. Πατελίδας, ο Πυτήρλας πάνω του. Περνάει ο Πατελίδας. Φάουλ από τον Τίρλα. Σωστά. Φάουλ από τον Θοδωρή Τίρλα. Και έχουμε αλλαγή. Μπαίνει ο Βαφιάδης, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Όχι, ο Βαφιάδης είναι. Και βγαίνει ο Χατζη Μανουήλ. Φλάς τώρα, Πατελίδας, από δύσκολη γωνία και όλος ο Πατελίδας. Βλέπει πάλι ο Φλάς και φάουλ τώρα από το τίτλα ένα ακόμα, ζητάει αντιαθλητικό Φλάς. Τρίτο για τον Τίρλα. Βαφιάδης τώρα. Yeah.
και λίγο έλειψε να γίνει το φάουλ από τον Πατελίδα, ο οποίος διανύει έναν εκπληκτικό αγώνα, ομολογουμένως. Ένα τρομερό μάτς. Έχει κερδίσει πάρα πολλά φάουλ, έχει μπει στο πόστο του ουσιαστικά στη ρακέτα. Βάζει και την βολή, θα βγάλει ευκολία. Goal foul που πετυχαίνει ο Λουκοβίτης. Να δούμε αν θα πάει ο για το μέγιστο. Τέταρτο για τον Πατελίδα. 70-44 το σκορ υπέρ των Ανατολιανς. Ανάληψη της βολής, καθώς μπήκαν οι παίκτες πολύ νωρίς. 5 λεπτά απομένουν, 2-5 τα ομαδικά. Συμπληρωμένα είναι Βεργέν. Μέσα η βολή. Συνεννοησία τώρα τον του Βαφιάδη με τον Φλάσ. Σαμαράς. Πολύ έξυπνο ο Ψαλίδας, πολύ ωραία πάσα του Σαμαρά. Ωραίο τελείωμα του Ψαλίδα. Βασιάδης, Αλεξιάδης, Φλάς, Πατελίδας, το σκέφτεται, το ρίχνει. Λίγο έλειψε να το κολλήσει κιόλας. Για να δούμε τι μπορούν να σκαθιστούν τώρα οι... Τι έκανε ο Φλάς, φοβερό κόψιμο από τον παίκτη των Ανατόλιανς. Ενώ φαινόταν ότι στο 3-1 είχαν τελειώσει την... ότι είχαν ολοκληρώσει τον ευνηδιασμό οι Never Again. Φλάς πάλι. Πολύ ωραίο. Ωστόσο, θέλει λίγο ακόμα προσπάθεια στην ευστοχία. Τρίπο τον Σαμαρά, δεν το κόλλησε. Τρίποντα από τον Αλεξιάδη, επιθετικό rebound. Μπράβο! Από τον Μπαρισάκη. Μπράβο! 72-49 το σκορ. Οδεύουμε στο τελευταίο τρίλεπτο του αγώνα. Τρίλεπτο κάτι. Σαλίδας, πόνεται ευσοχή. Φαίνεται οι Never Again να έχουν βρει μια σταθερότητα επιθετικά. Ωστόσο άργησαν και άργησαν κατά πολύ. Θεωρώ ότι αν έβρισκαν αυτή τη σταθερότητα... Δέκα λεπτά ας πούμε ή 7 πριν, δηλαδή στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου, θα είχαμε ένα πολύ διαφορετικό αγώνα. Φαίνεται να χτύπησε ο Χατζόπουλος. Φαίνεται λίγο το προσωπό του. Πώς όλα καλά. Τι συνεργασία πάνε να βγάλουν τώρα. Ω, φάουλ. Φαίνεται δεν θέλουν να... οι παίκτες
να βγάλουν τον εαυτό τους στο top 10. Ό,τι φαντεζή προσπάθεια τρομερή έχουν επιχειρήσει να βγάλουν, δεν έχει αποφέρει καρπούς. Ήταν υπερβολικά καλή η φάση, αν κατέληγες καλά. Το τρίποντο τώρα από τον Βαφιάδη, κατάλαβε ότι το σουτ του δεν θα ήταν αρκετό και πήγε να κυνηγήσει το rebound. Δεν πρόλαβε. Σαμαράς. Γιώργος. Βλέπετε ότι τη τύρλα στο σκέφτεται. Σαμαράς, τον τη τύρλα. Στο Βαφιάδη μπάλα. Αλεξιάδης, πολύ ωραίο τζάμπερ. Ωραίο jump shoot. Άρτιο τεχνικά, δεν μπορούσε να πει κανείς. Σαμαράς. Βλέπει τον Μιλιόρδο. Μιλιόρδος για τρεις, το κόλλησε ο Μιλιόρδος. Και πολύ ωραία πάσα μετά από κραυγή του Βαφιάδη στον Φλάζ για να ολοκληρώσει τον πολύ γρήγορο. Τάστος και πρώτη για τον Σαμάρα. Δεύτερη. Και αυτή άστοχη, ωστόσο παίρνει το επιθετικό rebound και καταφέρνει να βάλει καλάθι ο Λουκοβίτης. Ένα σούτ στο σίδερο από τον Παρισάκη. No look pass από τον Αλεξιάδη. Rebound από τον Παρισάκη. Βαφιάδης τώρα. Airball. Σαμαράς, το Μιλιόρδο, η μπάλα χάνεται. Χατζόπουλος. Και τρομερή, μα τρομερή πραγματικά του Παρισάκη στον Φλάς. Κάτω από το ένα χέρι, την έδωσε μετάλλο. Δεν θα εκδηλώσουν επίθεση Never Again. Λήξη λοιπόν του αγώνα, 78-56. Με τους Anatolians να παίρνουν μια πολύ σημαντική νίκη πρόκριση. Στην επόμενη φάση των play-off της Evolution League. Anatolians, οι οποίοι με την σημερινή τους εμφατική νίκη κάνουν μια δήλωση ότι είναι έτοιμοι και για τον επόμενο αντίπαλο. Θα το δούμε αυτό, ωστόσο. Πολύ απρόβλεπτο πρωτάθλημα του μπασκετάκι, συμβαίνουν τα πάντα. Πρώτες ομάδες χάνουν από τους τελευταίους. Μικρές διαφορές εξελίσσονται σε μεγάλες, μεγάλες διαφορές εξελίσσονται σε ανατροπές. Αυτά από εμάς. Νίκος Σαπουρίδης ήταν στην παρέα σας και να έχετε ένα καλό βράδυ.